Που βρισκόμαστε 45 σεφ θα μαγειρεύουν κάθε μέρα για όλη την Ελλάδα που θα περάσει από εδώ. Με βάση το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο και με βάση την επιτραπέζια ελιά. Και θα μπορούν να δοκιμάσουν, βλέπω ας πούμε χαρακτηριστικά εδώ κάποιες, κάποια ελαιόλαδα, ναι. Βεβαίως θα μπορούν να δοκιμάζουν κάποια ελαιόλαδα τα οποία είναι αρωματισμένα και την Κυριακή ακόμα καλύτερα θα δουν στο συνέδριο του Ινστιτούτου Γαστρονομίας Ελλάδος και εκχυλήσεις ελαιολάδων. Μάλιστα. Εδώ τώρα οι συνάδελφοι κάτι μαγειρεύουν. Τι είναι αυτό που παρασκευάζουν τώρα? Οι συνάδελφοι κάνουν μπρουσκέτες με λαχανικά, σοταρισμένα με ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο. Τώρα, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα σχετικός με τη μαγειρική, αλλά είπαμε ότι η οξύτητα στο ελαιόλαδο έχει σημασία. Έτσι. Έχει σημασία και το πότε το βάζουμε στην παρασκευή της συνταγής. Πάντα για εμάς τους σεφ είναι ένα από τα σημαντικότερα Μάλιστα. κομμάτια που κοιτάζουμε όταν παρασκευάζουμε. Ωραία, Ηλία μου. Φαγητό με ελαιόλαδο. Ωραία. Ευχαριστούμε Ηλία. Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Είναι ωραία, πραγματικά καλά. Πολύ αξιέπαινη η προσπάθεια και το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε ελαιόλαδο εξαιρετικό. Φτάνει να μπορούμε να το τυποποιούμε και να μην το στέλνουμε έξω στις αγορές τους Ιταλούς. Και το τυποποιούν άλλοι. Και το τυποποιούν οι Ιταλοί. Τα γνωστά προβλήματα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κινηματογράφος, γρήγορα, γρήγορα. Τι θα δούμε αυτή τη βδομάδα, την κινηματογραφική βδομάδα? Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Πρώτα απ' όλα, μια καλημέρα σε όλους μας. Ένα όνομα, μια ποιότητα, μια τιμή. Από τις ταινίες που προτείνουμε σίγουρα αυτή την εβδομάδα είναι το ΡΟ, το οποίο μάλιστα θα κάνει και την πρεμιέρα του στο φεστιβάλ Night Vision που ενημερωθήκαμε σήμερα από το. Πρόεδρο του φεστιβάλ, τον Μίκο Αρωμά. Πολύ σκληρή, πολύ έντονη, πολύ ωραία ταινία, που το κοινό μπορεί να επιλέξει βέβαια και τη βιογραφία της Νταλιντά, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από προσωπική άποψη, εγώ θα πω ότι το Οφελίν είναι μία από τις ιδιαίτερες ταινίες από την Γαλλία, που θα δούμε παρακάτω. Υπάρχουν και αποσπάσματα από αποκλειστικές συνεντεύξεις που κάναμε στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, καθώς και στο φεστιβάλ του Τορόντο, που συναντήσαμε τον Μάικλ Φασμπέντερ για την καινούργια του ταινία. Όλα αυτά στο βίντεο που ακολουθούν. Αυτή την εβδομάδα κάνουν πρεμιέρα 10 νέες κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο περιορισμένος όμως χρόνος της παρουσίασης δεν θα μας επιτρέψει να δώσουμε το ανάλογο βάρος σε όλες τους. Ξεκινάμε λοιπόν απολογητικά στις ταινίες «Η Μεγάλη Ουτοπία» του Φώτου Λαμπρινού, που με τη μοναδική του ματιά ο δημιουργός παραθέτει σκέψεις από έναν αιώνα από την Οκταβριανή Επανάσταση. Το με πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο «Δέλεαρ του Διαβόλου», που παρουσιάζει τον άνθρωπο ως πιόνι του Οξαποδό. Η βραβευμένη δημιουργία στο φεστιβάλ Βενετίας «Επιφανής Πολίτης», που περιγράφει την ιστορία ενός κατόχου Νόμπελ λογοτεχνίας που επισκέπτεται τη γενέτειρά του για να ανακαλύψει τις λάθος επιλογές της ζωής του. Και τέλος, η τραγική ζωή της Νταλιντά καταγράφεται μέσω της ταινίας «Ciao Amore, Νταλιντά», που άνοιξε το φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου στην Αθήνα και προσωπικά δεν με άφησα συγκίνητο. Όλες τους έχουν ενδιαφέρον και ελπίζουμε να βρουν το κοινό τους. Τα Στρουμφάκια, το Χαμένο Χωριό, σε τρεις διαστάσεις μπορεί να θυμίζει τις ιστορίες και τον αρχικό σχεδιασμό της γνωστής σειράς, είναι όμως εμφανώς επαναπροσδιορισμένο προϊόν στο target group των θεατών που θα παρακολουθήσουν την ταινία. Για εμάς αναπόλυση του παρελθόντος, που μεγαλώσαμε με αυτά. Okay, fine. It's a Smurfs movie. Το πολυταξιδεμένο φεστιβαλικά Grave είναι ένα παράξενο σχόλιο για τις γενιές των κατ' επιλογή vegan. Όταν η μαθητευόμενη κτηνίατρος για να ενταχθεί στις φοιτητικές ομάδες θα αποφασίσει να φάει ομοκρέας, θα βγει στην επιφάνεια ο πραγματικός της εαυτός. Σκοτεινό, παράξενο, ηρωνικό. The idea was to build up the empathy on the character since the very beginning of the movie. Το αναζητώντας την αλήθεια μελετά με όνειρο, φαντασία και ευαισθησία τα αποτελέσματα της απώλειας και τη διαδικασία της αποδοχής της. Συγκινητικό και ανθρώπινο. I think people are again touched by the relationship, what they see in themselves and Mac, and how that informs their life. I couldn't tell you why I wanted to do it. I read it and then I just felt viscerally kind of affected. Η τρισδιάστατη απόδοση του φαντάσματος στο κέλυφος στερείται του βάθους και των φιλοσοφικών προεκτάσεων του πρωτότυπου άνιμε, αλλά θα ικανοποιήσει απόλυτα τους φαν του είδους, με τη Scarlett Johansson να εντυπωσιάζει με την cyberpunk ηρωίδα που υποδίεται. Ένας παράξενος κόσμος σε πρώτο πλάνο, με γεωμετρική λαγνία, αποχή συναισθήματος και αισθητική ομορφιά.
It was very daunting, actually. I don't know if the exciting is the word to use for it. I'm excited now to present this film to everybody, but it was a very it was just a lot of work. She's a scientist, so what I really had to emphasize was the human side. Άλλη μια ταινία με πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Στις παράνομες ζωές, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην οικογενειακή παράδοση που όλοι του ζουν ως διαβόητοι παράνομοι ή τις προσωπικές του επιθυμίες. Παραλογισμός και κανονικότητα μπερδεύονται τόσο όμορφα σε αυτή τη βρετανική σκοπής δημιουργία. I would like to know a little bit more about the film and how much you got involved. Well, I think it's I got the script and it was rather than like reading a story, it just seemed like a slap across the face and it got my attention immediately and I was drawn to it immediately. There was this freshness to the writing, there was an energy to the writing. The film is just about a family that are travelers, but this is no way what a representation of all travelers. You know, this is a particular one particular family. Σε τέσσερις χρόνους θα παρακολουθήσουμε τις ιστορίες φαινομενικά τεσσάρων διαφορετικών γυναικών με άλλα ονόματα και ηλικίες που στην πραγματικότητα είναι ένα και το αυτό. Τα τρία πρόσωπα της Εύας επαναπροσδιορίζονται από χει σχιζοφρενικής ταυτότητας και δημιουργούν μια παράλογα ειλικρινή δημιουργία. Συναντήσαμε τις πρωταγωνίστριες στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. We could have used, or Arno could have used, like, the classical way, which is, like, grade the hair, or, like, getting bigger, whatever. Mm. But he decided to say that through life we are a different person. And so we need different actresses to play this. I love his cinema. It's never just a simple story like this. It's rich. It's all the time. It's complex. All the time there is a part of for the public. The public have to complete the history. Πήραμε μια πρώτη γεύση από τον ισπανικό κινηματογράφο. Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του Spanish Screenings Malaga de Cine, που συναντήσαμε μερικά από τα σημαντικότερα αστέρια του ισπανικού κινηματογράφου.